εικαστικό καθηγητή στο Πανεπιστημίο του Παρισιού, τον κύριο Σοκράτη Δαβέτα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που τα λέμε. Μια διαφορά, ότι δεν λέγομαι Σοκράτη, λέγομαι Δημοσθένης. Δημοσθένης λέγεστε, αλλά εδώ σας αλλάξαμε το αρχαιοελληνικό όνομα. Τι να κάνουμε. Ζητώ συγγνώμη, το έχω μπροστά μου, παρότι ξέρω πολύ καλά ότι λέγεστε Δημοσθένης. Okay, λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το θέμα, γιατί στα αλήθεια είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό που αφορά το γαλλικό ξεσηκωμό. Και θυμίζω, αγαπητέ Δημοσθένη, ότι δεν αφορά μια χώρα με μνημόνιο. Δεν αφορά τη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, έτσι. Ο ξεσηκωμός αφορά ένα λαό ο οποίος υποτίθεται ότι ως μέσος όρος ζωής, ας πούμε, είναι καλύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους. Το πρόβλημα είναι, αγαπητέ Γιώργο, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Γάλλοι, ανεξάρτητα από μνημόνιο ή όχι, υφίστανται μια τρομακτική βία στο θέμα της αγοραστικής δύναμης. Τι εννοώ συγκεκριμένα. Κάποτε είχαν τη δυνατότητα να βγαίνουν και να αγοράζουν κάποια βασικά πράγματα. Τώρα αυτή η δυνατότητα έχει μειωθεί. Πίσω από αυτή τη δυνατότητα κρύβεται επίσης το τεράστιο πρόβλημα της ταυτότητας. Κανείς δεν δίνει σημασία στο θέμα της ταυτότητας και όλοι έχουμε πάρει φόρα και προσπαθούμε μέσα από την παγκοσμιοποίηση να πούμε ότι η λογική των ανοιχτών συνόρων δεν είναι τίποτα, θα ωφελήσει τον κόσμο και ούτω καθεξής. Η Γαλλία καταστρέφει τη μεσαία τάξη, καταστρέφει την αγοραστική δύναμη. Το πρόβλημα ταυτότητας το έχουν ταυτίσει οι Γάλλοι με το πρόβλημα της ασφάλειας και της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει πια ένα είδος, αν θέλετε, ανθρώπου οι οποίοι δεν ανέχονται ούτε μία σταγόνα παραπάνω από αυτού του είδους τα ψέματα συσταγωγικά τα οποία τους είπε ο Μακρόν ότι θα αλλάξει και δεν άλλαξε. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως το θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας, πρέπει να πω ότι οι Γάλλοι εξακολουθούν να έχουν μια υγεία, να το πω έτσι, και να το αντιμετωπίζουν, ίσως και με υπερβολικό τρόπο όπως είδαμε στις κινητοποιήσεις τους, αλλά να το αντιμετωπίζουν ως ένα δούλεμα που δεν γίνεται ανεχτό. Ενώ η πολιτική αναξιοπιστία, για παράδειγμα, και στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες, θεωρείται σχεδόν αυτονόητο. Είπε ψέματα ένας πολιτικός, δεν έγινε και τίποτα. Και ο ήλιος γίνει από την Ανατολή. Στη Γαλλία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι και το πρόβλημα του πολιτικού λόγου που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό και ο κόσμος αντιδράει με περιφρόνηση πάρα πολλές φορές. Στη Γαλλία, όταν λες κάτι, πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Εκλέγεσαι με ένα πρόγραμμα και πρέπει να το εφαρμόσεις. Δεν μπορείς να το αλλάξεις μετά, διότι ο Γάλλος έχει πολιτική συνείδηση. Έχει πολιτική ιστορία. Έχει ξεκινήσει από τον διαφωτισμό. Έχει περάσει μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές της νεωτερικότητας. Όλη η νεωτερική ζωή περνάει μέσα από τον Γάλλο. Και ταυτόχρονα ο Μάης του 68 που έχει αλλάξει τόσα πράγματα. Όλα αυτά είναι γαλλικές πρωτοπορίες. Λοιπόν, δεν μπορεί σε ένα λαό που έχει τέτοια μνήμη πολιτική συνείδηση να του πει άλλα και να κάνει άλλα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική του Μακρόν είναι μια πολιτική η οποία του θυμίζει πολιτική μονάρχη. Δεν είναι τυχαίο ότι τον φωνάζουν ο Δίας ή αν θέλουν τον κοροϊδεύουν ο μονάρχης. Αυτή όλη η συμπεριφορά που συμπεριφέρεται όπως οι παλιοί βασιλιάδες ξυπνάει μνήμες εναντίον όλους αυτής της λογικής του μονάρχη και αν θέλετε του ανθρώπου ο οποίος είναι υπεράνω των πάντων. Η αλήθεια πάντως είναι, και το λέω γιατί και πολλές φορές και εσύ μου τα εξηγείς, οι Γάλλοι πρόεδροι αποδομούνται πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, ο Σαρκοζή, ο Ολάντ και ο Μακρόν τώρα. Πραγματικά φάνηκε να χάνουν το πέρασμά τους προς τον κόσμο στον πρώτο-δεύτερο χρόνο της προεδρίας τους. Δηλαδή... Ποιοι όμως, μια μικρή παρατήρηση. Δεν συνέβη αυτό με το Σιράκ και με το Μιτεράν. Έχεις γυρίσει όμως πολύ πίσω, έτσι. Δηλαδή... Από τα χρόνια του 80 ξεκίνησε με την παγκοσμιοποίηση. Εκεί που στα πλαίσια της ανάγκης κατάργησης των συνόρων και της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και του χρήματος, αυτό το άνοιγμα των αγορών, ο κόσμος το βίωσε σαν προσωπική επίθεση απέναντι σε ό,τι έχει χτίσει σε επίπεδο ιστορίας, ταυτότητας, σε επίπεδο έθνους και σε επίπεδο οικονομίας. Η αλήθεια είναι και νομίζω ότι αξίζει να το πούμε, ότι γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή της κουβέντας μας, Δημοσθένη Δαβέτα, ότι εδώ δεν μιλάμε για τη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, ας πούμε, ή μια χώρα που της έχουν επιβάλει άλλη μέτρα. Εδώ μιλάμε για το αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης στη ζωή την καθημερινή ζωή του Γάλλου πολίτη, ο οποίος αισθάνεται περήφανος που είναι Γάλλος, αισθάνεται περήφανος που είναι και Ευρωπαίος, αλλά όταν αυτό το πράγμα έρθει και του βγάλει λεφτά από την τσέπη, λέει «Ωπα, μπάστα, πού πας, μισό λεπτάκι». Εγώ θέλω να θυμίσω ότι οι Γάλλοι έχουν τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα. Εδώ
δεν είδα εγώ να συνδυάζονται τα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος θέλει να αλλάξει περιβαλλοντική πολιτική μέσω του αυτοκινήτου. Ο κύριος Μακρόν. Δεν είδα να τα συνδυάζει. Θα έλεγα κάτι παραπάνω, Γιώργο, το εξής. Παρακαλώ. Ότι πίσω από αυτή την πολιτική του ηλεκτρισμού και τη, ας το πούμε, καινοτομία εισαγωγικά, όπως λένε, κρύβεται η νέα μορφή εργασίας η οποία έρχεται με βάση την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η έννοια των κομπιούτερ και του ηλεκτρισμού πάνε μαζί. Απ' τη μία, αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε, γοητευτικό, γιατί τώρα θα έχουμε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τα οποία έρχονται. Ναι. Θα έχουμε αυτοκίνητα, θα έχουμε αυτοκίνητα με ηλεκτρισμό. Όλα αυτά είναι OK. Απ' την άλλη, όμως, αυτή η αλλαγή κυριολεκτικά σπάζει όλα τα παλιά επαγγέλματα και δημιουργεί ένα άμεσο, τεράστιο πρόβλημα στους εργαζόμενους. Άμεσο. Δεν ξέρω μακροπρόθεσμα τι θα γίνει και πώς το σύστημα θα τα αλλάξει. Όμως οι εργαζόμενοι αυτοί απειλούνται να βρεθούν στον δρόμο, απειλούνται να μην μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους την αντίστοιχη εκπαίδευση. Μην ξεχνάμε ότι ο Μακρόν αναγκάστηκε και άλλαξε πράγματα τα οποία στην αρχή είχε σκοπό να τα κρατήσει όπως το έλεγε ορισμένα. Παράδειγμα στην εκπαίδευση. Έλεγε ότι δεν τα χρειαζόμαστε ούτε τα λατινικά, ούτε τα αρχαία ελληνικά, διότι αυτή τη στιγμή δίνουμε τα πάντα στο τεχνολογικό ενθουσιασμό, τη νέα τεχνολογική καινοτομία. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ξεσηκώθηκαν οι διανοούμενοι για άλλη μια φορά και μπράβο τους, και επαναστάθηκαν επί του Μακρόν και επανέφερε τις κλασικές σπουδές στο σχολείο. Διότι είδε ότι η κατάσταση αυτή οδηγούσε τα νέα παιδιά σε βιαιότητες και σε έλλειψη κουλτούρας, σε έλλειψη παιδείας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια συνολική εξέγερση, η οποία στηρίζεται από το 73% των Γάλλων. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτό και έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, λες ένα λεπτάκι. Αυτοί οι τύποι εδώ πέρα, η λεγόμενη κίτρινα γυλαίκα, είναι σχεδόν απολυτικ. Δεν θα τους χαρακτήριζε εύκολα κάποιους αριστερούς, δεξιούς, κάτι άλλο. Δεν φαίνεται να έχουν κάποιον επικεφαλής. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Πάμπλο, πώς τον λέγανε. Τους αρνήθηκαν όλους, Γιώργο. Δεν φαίνεται. Παρόλα αυτά, βλέπω δημοσκοπήσεις. 70-80% ο κόσμος υπέρ των κίτρινων γυλαίκων. Δηλαδή, κάποιος που ψηφίζει με Μελανσόν αριστερά από τη μια πλευρά ή ψηφίζει, ξέρω εγώ, Λεπέν δεξιά από την άλλη, ναι. Τον ρωτάνε για τα κίτρινα γυλαίκα και λέει καλά κάνουν. Ναι. Okay, δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό κάτι δείχνει ακόμα και σε επίπεδο που μπορεί να μην κατέβουν όλοι στους δρόμους, έτσι. Αλλά κάτι σημαίνει από πλευράς αποδοχής. Κάτι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Κάτι δεν γίνεται καλά. Πώς στραβά αρμενίζουμε. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι και αυτό το λάθος που κάνουν οι πολιτικοί και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά και στη Γαλλία, αυτή η λεγόμενη πολιτική αντίληψη του πολιτικά ορθών, ποια είναι η άποψή τους? Ό,τι δεν τους πάει, το χαρακτηρίζουν ακροδεξιό, ακροαριστερό, φασιστικό. Αυτού του είδους το λεξιλόγιο, αυτού του είδους ο πολιτικός λόγος, φτάνει στο τέλος του. Οι άνθρωποι πια δεν θα λειτουργήσουν ενοχοποιητικά. Δεν ενοχοποιούνται άμα τους κατηγορήσουν ότι στηρίζεται τη Λεπέν, το Α, το Β, διότι ξέρουν ότι δεν τους στηρίζουν. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν στηρίζει τη Λεπέν, ούτε την αφήνει τη Λεπέν. Καλά, εγώ δεν είμαι και πολύ σίγουρος εκεί που έχει φτάσει η Λεπέν ότι κάποιος ντρέπεται να πει. Δηλαδή, είναι. Τι να πω, πιθανότατα η πρώτη δύναμη στη Γαλλία. Τι, δεν ντρέπεται ο κόσμος να πει είμαστε με τη Λεπέν? Δεν ντρέπεται. Είναι σαφές. Τεράστια διαφορά, Γιώργο, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκών δημοσκοπήσεων. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Δηλαδή, πάει μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει πρώτη στις ευρωεκλογές. Εντάξει, κοίτα να δεις, καθόλου δεν μου αρέσει, αλλά η αλήθεια είναι η αλήθεια. Αφανώς. Και δεν παίζει ρόλο αν μας αρέσει, έτσι. Προφανώς, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θα είμαι και ακόμη πιο σκληρός από αυτά που λες. Αλλά μια διαφορά. Θα πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν μπορεί μια ζωή να καπελώνουμε τον κόσμο και να λέμε ότι, παιδιά, άμα πείτε αυτό είστε ακροδεξιοί, άρα σοπάστε, και αφού σοπάστε εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μην ξεχνάμε τον Ρουσό, τον Ζαζακ Ρουσό, ο οποίος έβαλε τις βάσεις, αν θέλουμε, της επανάστασης. Πάντως αυτό στηρίχθηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι, ο οποίος έλεγε ότι ένα σύστημα πολιτικό που δεν στηρίζεται στο λαό δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν έχει μέλλον. Ναι. Άρα δεν μπορεί μια ελίτ υπερκρατική να έρχεται και να αποφασίζει σε όνομα του κόσμου, για τον κόσμο, αλλά για τα δικά της συμφέροντα. Για μια ολιγαρχία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποια είναι η εξέλιξη που βλέπεις εσύ στα πράγματα? Πιστεύεις ότι θα εκτονωθεί ή... Όχι άμεσα. Όχι άμεσα, διότι τα κόμματα δεν έχουν επέμβαση πάνω τους. Και μάλιστα όποιοι πολιτικοί προσπάθησαν να τους πλησιάσουν. Και τα συνδικάτα δεν έχουν από ό,τι διαβάζω. Τα συνδικάτα πρέπει να πω ότι στη Γαλλία λειτουργούν, έτσι δεν είναι όπως εδώ. Ναι, λειτουργούν δυνατά. Προσπαθούν τώρα, γι' αυτό κάλεσε όλα τα κόμματα ο Μακρόν, γι' αυτό και λέει ότι θα κάνει, αν θέλετε, έκτακτο, πώς το λέμε,
κόλλησε η γλώσσα μου με τα ελληνικά και τα γαλλικά. Έκτακτο νόμο, ο οποίος θα αναλάβει την φροντίδα, θα κάνει ειδικό νόμο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, προσπαθεί ο Μακρόν μέσα από τους επίσημους φορείς να ελέγξει αυτό το κίνημα. Αλλά είναι λάθος και πάλι. Πρέπει από αυτό το κίνημα να βγουν αυτοί οι ηγέτες και με αυτούς να μπορέσουν να επικοινωνήσουν για να καταλάβουν τι θέλει αυτό το κίνημα. Και μια τελευταία ερώτηση. Όπως είδαμε για παράδειγμα τους αγανακτισμένους να απλώνονται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, σαν να τις οποίες ήταν και Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις. Πιστεύεις ότι τα κίτρινα γυλαίκα μπορεί να είναι μεταδοτικά? Ναι, μπορεί να γίνει μεταδοτικά. Τουλάχιστον καταρχήν στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Αυτές οι οποίες έχουν πραγματικά την δυνατότητα να ξεσηκωθεί ο κόσμος ο οποίος έχει βιομηχανική συνείδηση και πολιτική συνείδηση. Στις άλλες χώρες του Νότου, όπου ακόμη τα πράγματα έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, παρότι υπάρχει οργή, δεν υπάρχει άμεση αντίδραση. Κάπου ο κόσμος τρομάζει. Έχει περάσει αυτό το στοιχείο της ενοχής. Εάν δεν προσέξει ο κύριος Μακρόν, και αν δεν προσέξει και η Γερμανία με την πολιτική που κάνει, να είστε σίγουροι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την γραφειοκρατική διαδικασία, ότι θα το χάσουν το παιχνίδι. Και θα είναι κρίμα. Διότι αυτοί όλοι οι Γάλλοι που είναι στον δρόμο θέλουν την Ευρώπη. Θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν τη θέλουν έτσι. Και δεν θέλουν, σε καμία περίπτωση οι Γάλλοι, έχω πολύ μικρότερη γνώση για τους Γάλλους από σένα, αλλά σε καμία περίπτωση οι Γάλλοι δεν θέλουν να γίνουν κοιμάς. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι Γάλλοι είναι περήφανοι για τη γλώσσα τους, το βλέπεις ανά πάσα στιγμή, για την κουλτούρα τους. Μπορεί να είναι αρκετά ανοιχτοί σε ξένες κουλτούρες και τα ρέστα, αλλά είναι στα όρια του σοβινισμού, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να το προσδώσω. Έτσι ακριβώς, είναι. Είναι περήφανοι για την ιστορία τους. Και όταν ακούσεις συγκρούσεις μεταξύ Γάλλων, μεταξύ τους αδιανομένων, μιλάνε για τη Γερμανία λίγο με μια αιχμή. Παρότι η συμμαχία τους είναι πραγματικότητα και πάνε χέρι-χέρι, θα το λέω, όπως ο Κόλ και ο Μιτσεράν που εγκαινίασαν αυτή τη διαδικασία, δεν χάνουν την παραμικρή ευκαιρία για να ρίχνουν αιχμές αντιγερμανικές. Δημοσθένης Δαβέτα, συγγραφέας, εικαστικός, καθηγητής Πανεπιστημίου έτσι στο Παρίσι. Πολύ τον ευχαριστούμε για την κουβέντα. Αν μπορέσατε να πάρετε τα φώτα του, νομίζω ότι ήμασταν χρήσιμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Γιώργο. Να σε καλά. Και τους ακροατές. Να σε καλά.